Ladies and gentlemen, please welcome. Αργύρη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς το δικό μας τον άνθρωπο. Επιτέλους. Επιτέλους. Έχουμε να βρεθούμε πάνω από 1,5 χρόνο, έτσι. Νομίζω διαζώσει. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν όταν έκλεισε το θέατρο, το Σικάγο που παίζαμε. Πάνω στη σκηνή. Πάνω στη σκηνή, πραγματικά. Ήταν όταν ερχόταν τα μηνύματα που βαρούσαν συναγερμός παντού, σε όλους. Στο πρώτο κύμα του κορονοϊού που κλείσαν τα θέατρα. Έτσι, ενημερωτικά για τον κόσμο. Έτσι, τι κάνεις, Αργυράκο μας. Είμαι καλά. Πώς έχει περάσει το διάστημα αυτό που έχουμε να σε δούμε, καταρχάς? Υπέροχα, υπέροχα θα έλεγα. Πάντα εντάξει, με σεμνότητα, πάντα μπροστά σε τόσους θανάτους που έχουν συμβεί. Σε απώλειες ενώ ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το κομμάτι, εγώ αναρωτήθηκα τελικά αν σου τα πάρουν όλα, αν είσαι ευτυχισμένος. Και πού κατέληξες? Η απάντηση είναι ναι. Ότι νιώθω πλήρης, ακόμα και αν πάρεις όλες τις ιδιότητες. Καταλάβαμε λίγο τελικά γιατί αξίζει τελικά να παλεύεις, να χαίρεσαι, να μοχθείς, να αγαπάς. Εσύ μέσα σε αυτό το διάστημα του κορονοϊού που λες ότι το πέρασες ωραία και είναι πολύ αισιόδοξο ότι το λες. Τι έκανες? Είχα επαφή με τον εαυτό μου. Το να έχεις επαφή με τον εαυτό σου, κατ' εμέ, σημαίνει το να μην αρνείσαι αυτό που σου συμβαίνει. Αν φοβάσαι, φοβάσαι. Δεν προσπάθησα να αποφύγω αυτό που έρχεται. Ξέρεις, δεν προσπάθησα να προσποιηθώ ότι όλα πάνε καλά. Ακόμα και τότε, ξέρεις, μας ρωτούσαν εμάς, τους ειδοποιούς, πώς περνάμε το χρόνο μας ή κάτι για την υγεία, παιδιά. Είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτού του συστήματος. Ανησυχούμε, φοβόμαστε, στεναχωριόμαστε, μελαγχολούμε. Τα έχουμε όλα αυτά. Τα οποία είναι ακριβώς ότι τι περιμένεις. Γιατί περιμένεις από έναν ηθοποιό να σου λύσει υγειονομικά ζητήματα, ή ψυχολογικά, ή ψυχικά. Και γι' αυτό έλεγα, παιδιά, ας μιλήσουν οι αρμόδιοι, και σε αυτό, σε κάθε συζήτηση που μπορεί να εξελίξουμε σήμερα μαζί, είναι να μιλάει αυτός που είναι κάθε φορά σε θέση. Αρμόδιος να μιλήσει. Ποιο ήταν όμως το συνέστημα, ας πούμε, που πρωταγωνίστησε? Από μόνο ότι το πράγμα σε φέρνει σε μια κατάσταση του να θες να παράξεις ή να εκπέμπεις σήμα. Το είμαι εδώ, ακόμα εδώ. Εμένα μου ήρθε αντίστροφα, μου ήρθε το θέλω να ησυχάσω. Δεν θέλω να αφουγκραστώ, θέλω να ακούσω. Και κάπου εκεί πέρα βρήκα και εγώ το δικό μου χαμόγελο. Βρήκα το δικό μου εξάρι, τη δική μου βόλτα σε τρέξιμο, ξέρεις, γιατί απαγορευόταν αν δεν τρέχεις ή αν δεν έχεις ένα λουρί να βγαίνεις έξω. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ σημαντική περίοδος για μένα και φαντάζομαι και για όλο τον κόσμο. Αργύρη, είσαι σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία και έχεις καταφέρει να αναμετρηθείς και με μεγάλους ρόλους και με μεγάλα κείμενα και έχεις πάρει στους ώμους σου ρόλους και παρουσία στην τηλεόραση έτσι σημαντικούς και σε πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το οργανώνεις. Θέλει τύχη, αλλά τίποτα δεν είναι και τυχαίο. Mm. Αυτό σημαίνει, Αργύρη, ότι σε συνέχεια σε αυτό που σε ρώτησε ο Μήνος, ότι όταν ξεκινάς μία δουλειά ή όταν συζητάς μία δουλειά, στο μυαλό σου κάνεις όλο το πλάνο μέχρι το κλείσιμο της δουλειάς. Ας πάμε σε συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι, στις μέλισσες που τις ανέφερε πριν και ο Μήνος. Αν δεν φανταστώ το ρόλο, αν δεν φανταστώ το αντίκτυπο, το γκέλ, τη δόνηση που μπορεί να προκαλέσει, δεν μπορώ να το κάνω. Και εκεί θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Γκλεν Γκούλτ που μου αρέσει πολύ, που λέει το ότι τη νότα στο πιάνο την έχεις παίξει πριν ακουμπήσεις το πλήκτρο. Αν δεν μπορείς να τη φανταστείς, δεν μπορεί να συμβεί. Έχεις φάει τα μούτρα όμως, Πεταργύρη, δηλαδή να έχεις κάνει όλη αυτή την ωραία τη σκέψη, να έχεις πει, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ναι, θα το κάνω. 1000% συγκεντρωμένος, όπως τα λες πολύ ωραία. Και να το κάνεις και να βγει μια πατάτα. Ναι, μα δεν το συζητάμε. Και πώς θα αντιμετωπίζεις όταν έρχεται? Η πατάτα. Την πατάτα. Τι την κάνεις? Τι κάνεις, τη μαγειρεύεις, την τρως, την μοιράζεις. Την τρως. Τη μαγειρεύεις. Ότι την τρως, την τρως. Ξέρεις, είναι αυτό που λέω, εγώ μαγειρεύω, αλλά δεν είμαι και κανένας μάγειρας. Με τι κριτήρια θέλω να μας πεις, επιλέγεις τις δουλειές που είναι να κάνεις και αν παίζει ρόλο για σένα αυτό που λέμε το αν η δουλειά είναι ποιοτική, ας πούμε, ή πιο. Καταλαβαίνεις όταν λέω το ποιοτικό εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί όλες οι δουλειές είναι ποιοτικές με έναν τρόπο. Δεν είχα ποτέ τέτοια θέματα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε καταρχάς νομίζοντας ότι θα γίνω επαγγελματίας rollerblader.
Τι είναι το rollerblade. Rollerblade, πατίνια, inline. Πώς είναι ο Tony Hawk στο skate. Υπάρχει κάποιος που το κάνει και πληρώνεται γι' αυτό. Παιδί μου, εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Τι θέλω να πω. Υπάρχει πώς είναι ο Tony Hawk στο skate. Ναι. Είναι ο βασιλιάς, ας πούμε, των σκεϊτάδων. Υπάρχει και το rollerblade. Θέλω να πω, εγώ αυτό νόμιζα ότι θέλω να γίνω. Δεν ξέρω αν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Καλλιτέχνης όμως, ανιματέρ, ζογκλέρ, ακροβάτης, πρωταθλητής, είναι ακόμα μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Είναι η ίδια μαγιά. Τα ίδια υλικά εγώ χρησιμοποιώ και αξιοποιώ. Απλά βρήκα το λόγο. Εγώ θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα ακομπλεξάριστο σε σχέση με αυτά. Εγώ μεγάλωσα θαυμάζοντας τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Εγώ μεγάλωσα θαυμάζοντας την τηλεόραση. Ανθρώπους που τους συναντάω τώρα και συγκινούμε. Εγώ είδα πρώτα musical. Έβλεπα την αδερφή μου. Ναι, ναι. Έβλεπα... Να πούμε ότι η αδερφή σου είναι ηθοποιός και έχει παίξει πάρα πολλά musical. Ναι, Ήρυδα Πανταζάρα. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Οπότε μεγάλωσες με όλο αυτό. Μεγάλωσα με όλο αυτό. Εγώ έπαιρνα την τσάντα με τα rollerblade, θέλω να σου πω, και πήγαινα στο θέατρο να δω την αδερφή μου που τελειώνει την πρόβα, να πάρω τα κλειδιά, να πάω σπίτι. Εγώ έτσι συνδύασα αυτή την αποστολή. Από το δρόμο στο βελούδινο κάθισμα. Από το ακροβατικό στη σκηνοθεσία, στο κούρδισμα, στην πειθαρχία. Έβλεπα τους άλλους να κάνουν τραγούδια. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι εμένα αυτό δεν διαχωρίζει ποιότητα. Το μόνο που βάζω εγώ ως όρους είναι εξαιρετικές συνεργασίες με ωραίους ανθρώπους, ταλαντούχους. Έχω τρομερή αλλεργία στους ατάλαντους, με συγχωρείς. Έχω αλλεργία, ναι. Έχω αλλεργία, όχι κάτι άλλο. Παραλύω. Έχω αλλεργία στους ατάλαντους και στη βλακεία. Γιατί είναι επικίνδυνη. Γι' αυτό. Βλέπουμε τι πώς το λέει. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε. Είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για την κοινωνία. Είναι επικίνδυνη. Ωραία. Και σε μια δουλειά... Πρέπει να επιλέγουμε κι εμείς που θέλουμε να μπούμε. Τέλος το μουστάκι. Τέλος, τα επόμενα 10 χρόνια, κατάλαβα, το κλείσα. Πάμε κάπου αλλού. Με παίρνει τηλέφωνο κάποιος, του λέω εντάξει, μου λέει θέλω μια ταινία για ένα χωρισμό. Του λέω εντάξει, άμα θέλεις κανένα γιατρό, κανένα δολοφόνο. Για να προσελκύσεις και αυτό που σου ταιριάζει. Κάτσε και σκέφτεσαι δηλαδή ότι τώρα θέλω γιατρούς. Κλείνεις, ναι, και φαντάζεσαι κάτι. Είναι αυτό, άμα θέλεις κανένα τέτοιο, πες μου. Ναι, γιατί τι θέλω να σου πω, ξέρω ότι δεν μπορεί από τα 26 μου παίζω εγώ μεγαλύτερες γκάμες ηλικιών, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται. Να είμαι 10 χρόνια μπαρμπαδάκι. It's OK. Κάνω και άλλα πράγματα. Εδώ κάνω το Ρωμαίο. Γιατί το λες έτσι. Δεν ήθελα να κάνω το Ρωμαίο. Τι εννοείς τώρα. Δεν ήθελες να κάνεις. Τον κανονικό ρομπέο. Αναγκαστικά έπρεπε να τον κάνω. Κοίταξε, ναι, με διάλεξα. Ανάμεσα σε μια πλειάδα ηθοποιών. Δηλαδή, είδες 20 και είμαι τελικά εγώ. Δεν είχα άλλη επιλογή. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ένα project, παύλα, σπουδή. This is not Romeo and Juliet. Ναι, ναι. Είναι ένα project, πώς το λένε, outsider. Γι' αυτό λέγεται και This is not Romeo and Juliet, και αυτό έρχεται εντελώς από την συλλογική μνήμη που θα έρθει η κυρία και θα πει «Μα αυτό δεν ήταν ο Ρωμαίος και Ιουλία». Αυτό σου λέω. Δεν ήταν. Το λένε και από μόνοι μας. Ναι, μπράβο, το λέει. Δεν περιμένουμε την κυρία να έρθει. Μα πού είναι όλοι. Κι όμως, με αυτόν τον τρόπο εμείς μπαίνουμε ακόμα πιο ισχυρά μέσα στο κείμενο του Σέξπιρ. Έχεις κρατήσει το κείμενο του Σέξπιρ. Βέβαια. Έχεις αλλάξει λίγο την ιστορία. Είναι σειραφές. Είναι σαν να θέλεις να δοκιμάσεις κάποια συγκεκριμένα κομμάτια του Μπαχ. Όχι όλο, μάλιστα. Αυτό. Κατάλαβα. Διάβασα ότι έχεις ξεκινήσει να κάνεις πιάνο. Τώρα, πριν την καραντίνα. Πριν την καραντίνα το ξεκίνησε αυτό. Και αραβικά, παιδί μου. Αραβικά. Τι σημαίνει, πες μου λίγο. Αχλεμεσάχλε. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί χθες ήρθε ένας άνθρωπος, έχουμε και υπέρτιτλους στην παράσταση, και ήρθε ένας ξένος και ήταν Άραβας. Και άρχισα να του μιλάω και λέω, δεν το πιστεύω. Είμαι χρήσιμος σε κάτι. Είχες προλάβει να κάνεις καιρό, δηλαδή. Μπορείς να συνοηθείς στα αραβικά. Είναι πολύ δύσκολο. Για μένα είναι ένας διαλογισμός. Είναι λίγο να ξεκουνηθεί ο εγκέφαλος. Να ανανεωθούν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Σωστό. Έρχεται από την ανάγκη να μελετήσεις κάτι. Και το πιάνο, καταρχάς το κάνω δώρο στον εαυτό μου, σε μια συνεργασία στην οποία είπα, η αμοιβή μου θα είναι το πιάνο μου, θα είναι τα μαθήματά μου. Γιατί θα γίνω καλύτερος ηθοποιός. Σωστό. Είναι λίγο αντιμετώπιση εξωτερικού αυτή. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι ξένοι performers, ναι. αυτό κάνεις. Ναι. Απλά δεν πληρώνομαι μερικά εκατομμύρια για να το... Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι αλλά κοίτα πόσο ωραία πάσα θα σου κάνω. Ναι. Αν η ταινία σας ναι. πάει στα Όσκαρ. Έλα, λέγε. Πήρε. Που το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ναι. Και θέλουμε λίγο να μας πεις πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μάτια μπορούν να σε δουν και ποτέ δεν ξέρεις τι δρόμο μπορεί να ανοίξουν. Το δικό μας προϊόν θέλω να φτάσει εκεί. Δεν θέλω να αλλάξω χώρα λόγω κούρεμα, προφορά,
Κατάλαβα. Θέλω εμείς να είμαστε στο χάρτη και να διεκδικούμε με το δικό μας προϊόν, ας το πούμε, με τη δική μας ποιότητα. Να είσαι εξαγώγημος. Βέβαια. Για την ταινία να μας πεις. Για την ταινία. Τι γίνεται με την πιθανή υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ταινία αυτή είναι μια ταινία που εγώ τη βλέπω σαν μια κινηματογραφική θεραπεία, θα την έλεγα. Ήρθε τη σωστή στιγμή. Καλλιεργείται χρόνια αυτός ο σπόρος από τον σκηνοθέτη, τον Τζόρτζι Γρηγοράκη. Δεν έγινε πέρυσι. 8 χρόνια την ετοιμάζει. Γυρίστηκε πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια. Έκανε το ταξίδι της στα φεστιβάλ. Πήρε στο Βερολίνο βραβείο ταινίας σκηνοθεσίας καλύτερης ταινίας. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 5 βραβεία. Δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ακαδημία Κινηματογράφου, Ελληνική Ακαδημία, είχε 14 υποψηφιότητες και πήρε τα 12. Οπότε είναι μονόδρομος ότι είναι η πρόταση, η ελληνική πρόταση προς το Υπουργείο, και το Υπουργείο την ενέκρινε, το κράτος δηλαδή, να είναι αυτή που θα μας εκπροσωπήσει στη δική μας Ολυμπιάδα, ενώ το δικό μας εθνόσημο, το δικό μας προϊόν. Είναι μια ταινία η οποία έχει τη δική της ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Πατέρας γιος, άνθρωπος φύση. Οκ. Okay. Ξεχάσαμε μάλλον να τιμάμε τις ρίζες μας και τώρα είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που έρχεται. Για μένα είναι η στιγμή. Είναι μια εποχή τρομερής ευαισθησίας. Γιατί όχι να μην φτάσει στην τελική δεκάδα ή πεντάδα, γιατί όχι να μην φτάσει και εκεί που είναι να φτάσει. Κάπως έτσι θα πάμε. Αυτό που περιμένουμε τώρα, που χρειάζεται και πρέπει να το ξέρουν όλοι και όποιος ξέρει θα βοηθήσει, θέλει τη σωστή διαχείριση από τη χώρα μας πια, ώστε να κάνει μια καμπάνια, να μπει στο χάρτη, δυναμικά στο παιχνίδι, γιατί ήδη οι ταινίες των άλλων χωρών έχουν άλλο, ας πούμε, ναι, άλλο τρόπο. Ναι, πρέπει να μπεις... Αυτό το κάνει το κράτος αρχικά. Ναι, ναι, πρέπει να μπει στο μάτς. Πρέπει να μπει στο μάτς. Δηλαδή, αποφασίζει, ας πούμε, η κυβέρνηση ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την ταινία για τα Όσκαρ. Άλλες χώρες αυτόματα απελευθερώνεται κονδύλι των τόσων χιλιάδων ευρώ για να μπορέσει η χώρα να φτάσει εκεί. Είναι όπως οι Ολυμπιονίκες μας, πρέπει να έχουν τη δική τους στήριξη. Για το χρυσό. Υπάρχει στην Ελλάδα αυτό που λέμε, πώς σου πω, φθόνος. Όταν κάτι είναι να φύγει έξω, υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Έχω δυσανεξία στο φθόνο. δεν με ενδιαφέρει. Φροντίζω να είμαι με ανθρώπους οι οποίοι σου επιτρέπουν να φτάνεις εκεί που είναι να φτάνεις. Σου επιτρέπουν να κερδίζεις, σου επιτρέπουν να νικάς, σου επιτρέπουν να ονειρεύεσαι. Οπότε ξαφνικά θα μάθω κάτι αναδρομικά και θα πω «Ωχ, ξέχασα, ωραία». Ναι, υπάρχει και αυτό. Αλλά αυτό βασίζεται στην ηλιθιότητα. Το λέω γιατί διαβάζω ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι η βασική νόμη της ηλιθιότητας. Σας το προτείνω, είναι 25 σελίδες, έχει τους νόμους. Γιατί να διαβάσουμε για ηλίθιους, ρε Σεργίνη? Για να ξέρεις τι να αποφεύγεις. Όχι, είναι κανόνες, είναι νόμοι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι και στην παράσταση, όταν ήμασταν παρέα, εσύ είχες. Και πάντα στις πρεμιέρες, αγχώνεσαι, κάνεις ράνες. Εσύ είχες πάντα μια στάση ότι παιδιά. Πάμε να τα ξεσηκώσουμε όλα. Χαρά, πολύ χαρά. Έχει πολύ χαρά. Αυτό από πού το αντιλίζει, Αργυρί? Την οικογένεια. Θα ήθελα να τους το δώσω αυτό, γιατί εξής, κι εγώ αρνούμαι το να το παίζω αυτοδημιούργητος ή αυτόφωτος. Το πήρα από την οικογένειά μου, το πήρα από τους ανθρώπους. Έχω λάβει γενοδορία, γι' αυτό το λόγο κιόλας την καταλαβαίνω. Και γι' αυτό το λόγο μ' αρέσει κιόλας. Ξέρεις, αν ο άλλος που λέμε δεν την καταλαβαίνει, it's not my problem. Δεν μπορείς όμως να θωρακίσεις τη βλακεία, ούτε την κακία. Η βλακεία σε βγάζει εκτός αυτού. Με βγάζει εκτός αυτού, ναι. Γιατί ας πούμε άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν καν ποιος είσαι, καν πώς φέρεσαι, καν πώς μιλάς. Έχουν γνώμη. Να έχουν άποψη για το τις προθέσεις σου. Γιατί θέλω να σου πω, αυτό εμένα μπορεί να με ρίξει. Όταν αμφισβητείς τις προθέσεις μου. Να σου λέω σ' αγαπώ, να μου λες κάτι θέλεις. Άντε και όχι, φίλε. Να λες, ας πούμε, σε ευχαριστώ ή να λες μ' αρέσεις. Φίλε, δούλεψέ το. Εγώ έχω μάθει και να λέω ευχαριστώ και να ακούω. Έχω μάθει να λέω και συγγνώμη και να δέχομαι συγγνώμη. Έχω μάθει και να αλλάζω και γνώμη. Εσύ γιατί? Ένας άνθρωπος. Ναι. Μια γυναίκα βασικά. Δύο. Μία. Α. Για να είναι μαζί σου, ρε παιδί μου. Ναι. Για να αντέξει όλο αυτό το... Το ποτάμι, το ορμητικό που λέγεται Αργύρης Μαναζάρας. Το κόκκινο ποτάμι. Το άγριο ποτάμι. Και κόκκινες μέλισσες. Πώς θα καταφέρνει μια γυναίκα να το αντέξει όλο αυτό που είσαι? Το υπέροχο, αλλά που είναι, ρε παιδί μου, είσαι ένας άνθρωπος πολύ ορμητικός. Σιγά. Τι σιγά. Σιγά.
Τι σιγά τώρα. Τι εννοείς, ορμητικό σε σχέση με αλλάζεις τι, με τα συναισθήματα. Καταρχάς, αλλάζεις γνώμη και σε σχέση με τα προσωπικά σου. Όχι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσεις για κάπου και να πεις. Όχι, τελικά. Κάποτε με ρωτήσαν, ας πούμε, ένα συνάδελφο λέει και καλά, ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει και του λέω η αφοσίωσή μου. Αυτό εγώ θεωρώ τρέλα και αυτό θεωρώ επαναστατικό. Ναι, ναι. Σε έναν κόσμο στον οποίο δεν αγγίζεται πια κανένας με κανέναν και το αγγίζεται, εννοώ ότι δεν ακουμπάει, δεν δένει. Το να δένεις με τον άλλον το θεωρώ επαναστατικό. Τι σε εγωιτεύεις τους ανθρώπους και σε μια σχέση, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που σε κρατάει? Η νοημοσύνη. Γιατί γελάς πριν? Εντάξει. Να είναι αμφίδρομα επίσης τα συναισθήματα. Αμφίδρομα. Αυτό με την ανιδιοτέλεια που μας μάθανε κάποτε δεν ισχύει. Οι σχέσεις είναι αμφίδρομες. Δεν μπορείς να αγαπάς μόνος σου. Πάμε μαζί. Και αυτό είναι, ας πούμε, για μένα, για τη σχέση που λες. Πάμε μαζί. Mm. Ούτε θέλω να πάω, ούτε να ακολουθεί, ούτε να τρέχω, ούτε τίποτα. Σε βάθος χρόνου, πόσο εύκολο είναι αυτό το πάμε μαζί να ισχύει, Αργύρη? Δηλαδή, μια κοινή αφετηρία μπορείς να τη βρεις. Το μετά, πώς συντηρείται? Είναι το πάγιο ερώτημά μου αυτό. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι πια ότι δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι σε κάθε περίοδο της ζωής μας. Δεν χρειάζεται επίσης να μας αρέσουμε σε κάθε περίοδο της ζωής μας. Το να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος το κατανοεί αυτό, γι' αυτό θέλει νοημοσύνη, μπορεί να είσαι πολύ τυχερός και να γίνουν τα πράγματα μαγικά. Έτσι είναι και οι φίλοι, έτσι είναι και η οικογένεια, έτσι είναι και οι σχέσεις. Και όταν δεν θα είμαι καλά, τι θα γίνει? Και είναι αυτό που λέμε. Και στα καλά και στα άσχημα, αλλά και στα καλά. Και εγώ, ξέρεις, θέλω να σου βάλω πια και στα βαρετά. Mm. Εγώ θεωρώ μεγαλύτερη αρετή το να μπορείς με τον σύντροφό σου, με την σύντροφό σου, να βαριέσαι δίπλα-δίπλα. Να σε αντέχεις, να τον αντέχεις. Και ήθελα να σου πω κάτι, να σου πω, είναι η πιο σοβαρή κουβέντα που έχουμε κάνει ever εμείς. Είδες, το περίμενες. Ναι. Τηλεοπτικά όταν διάλαβες. Τι να κάνεις. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μέρος της και με πιο χιουμοριστικό τρόπο, αλλά ναι, όχι. Αυτός είναι ο λόγος ότι εμάς μας αρέσει ακριβώς, ότι γιορτάζουμε, ότι we know how to celebrate, you know, because of Oscars, you know, Oscars. Έχει να κάνει με το ότι δεν χάνουμε το χιούμορ μας και είμαστε τρομακτικά νηματέρ, γελοί και κωμικοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει το ότι δεν έχουμε τέτοια πάστα και τέτοια επικοινωνία. Τώρα που είπες για το κωμικό κομμάτι, ναι, ας πιωστώ εγώ από εκεί. Ναι. Έχεις πολύ μεγάλη γκάμα ρόλων. Υπάρχει κάπου που να νιώθεις πιο οικία, που να σου τριγκάρει λίγο παραπάνω το μυαλό, το να κάνεις δράμα ή κωμωδία? Εγώ κωμικός ήθελα να γίνω. Απλά όλοι με παίρνουν στα σοβαρά και με κάνουν τραγωδό. Τι ήθελα να σου πω? Ναι, είμαι ένας αποτυχημένος κωμικός. Έλα. Τι σου δίνει χαρά? Χαρά. Mm. Αυτές οι κουβέντες. Τρελαίνομαι για τις κουβέντες. Αργύρη μου, τι να σου ευχηθούμε? Όλα στην ώρα τους. Το σωστό timing, λοιπόν. Όλα στην ώρα τους. Το σωστό timing σε όλους τους τομείς. Συγχρονικότητα. Συγχρονικότητα, νομίζω, είναι το timing. Αυτή είναι η λέξη. Νομίζω. Τα δικά σας, πείτε μου. Θα στα πούμε σε λίγο. Δεν φεύγεις, θα μείνεις γιατί έχουμε να παίξουμε παιχνίδι. Τι παιχνίδι? Α, καλά. Είμαι πάρα πολύ κακό στα παιχνίδια. Όχι, θα σε πολύ καλό. Που αποτρέπομαι. Για περίμενα να δεις.